Με στόχο την καλύτερη υποδοχή και φιλοξενία χιλιάδων τουριστών στην ευαρχίδα του κρητικού τουρισμού, ο Δήμος Χερσονήσου προχωρά με τακτικούς ρυθμούς στο σχεδιασμό του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα υποδομών, κυκλοφορίας, προσβασιμότητας, ασφάλειας, αισθητικής αναβάθμισης και όχι μόνο. Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, παρουσία της Ελλάς, ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων, φορέων και επαγγελματιών στον χώρο του τουρισμού, εκπροσώπων από την περιφέρεια Κρήτης, το ΕΚΑΒ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή, η τουριστική περίοδος ξεκίνησε, η Ιωνία είναι πάρα πολύ θετική, διαπιστώνουμε ήδη ότι υπάρχει μια σημαντική καταγραφή, θα εξελιχθεί η τουριστική περίοδος ομαλά και με πολύ σημαντική καταγραφή στις αφίξεις. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε κι εμείς είναι να διευκολύνουμε, να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε με κάθε μέσο και τρόπο όλοι οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς, να κάνουμε τη διαμονή των φιλοξενούμενων μας ευχάριστη, ασφαλή. Στη ραγδαία ανάπτυξη στις τουριστικές περιοχές του Δήμου, σε συνδυασμό με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι και ΒΟΑΚ, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος. Παράλληλα, καυτηρίασε τα κακώς κείμενα με τις εικόνες χάους και αναρχιστάθμευση σε κεντρικά σημεία όπως η Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και θέματα που αφορούν στην ανεξέλεκτη παρουσία μεγάλου αριθμού Ρωμά στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Υπήρξε μια πολύ ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού με ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά η χώρα δυστυχώς για πολλούς λόγους υστέρησε, καθυστέρησε και πρέπει να αναπληρώσει αυτό το γεγονό. Να δούμε θέματα ασφάλειας, οργάνωσης, αισθητικής αναβάθμισης, κυκλοφοριακής ρύθμισης, συνεννόησης. Θα δείτε ότι πάλι στην Ελευθερίου Βενιζέλου δεν θα μπορούν να φορτώσουν τα τουριστικά λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω, υποδομές, αποδρόμους, πεζοδρόμοι. Υπάρχουν δρόμοι σε αυτές τις περιοχές, τουριστικές περιοχές που έχει να πέσει άσφαλτος κάτι χρόνια. Είναι καταγεγραμμένο και δεν σας κρύβω ότι υπήρχε μια σχετική απογοήτευση τα τελευταία χρόνια, γιατί καταγράφαμε προβλήματα επαναλαμβανόμενα χωρίς να δίνονται λύσεις, ενώ οι λύσεις ήταν σχετικά εύκολες. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η οριοθέτηση που ήδη υπάρχει επί της Ελευθερίου Βενιζέλου και από τις δύο κατευθύνσεις να παραμένουν ανοιχτές, ούτως ώστε οι επαγγελματίες, είτε είναι οδηγοί είτε είναι ιδιοκτήτες, να μπορούν να εκτελούν το έργο τους. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα 10 μέρες πριν τον τουρισμό να θέλουμε να φέρουμε αλλοδαπούς γιατί υπάρχει έλλειψη, εγώ το δέχομαι αυτό, χωρίς να γίνει μια στοιχειώδη τουλάχιστον εκπαίδευση. Εν τω μεταξύ, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τη φετινή τουριστική σεζόν στο Δήμο Χερσονήσου, με τον Ζαχαρία Δοξαστάκη να τονίζει την ανάγκη αυξημένης παρουσίας της Ελλάς σε κεντρικά σημεία, ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, απέσπασε τη δέσμευση ότι θα ενισχυθούν οι τουριστικές περιοχές με αστυνομικούς. Το ζητούμενο είναι με επαγγελματισμό, με υπευθυνότητα, με συνεργασία να διασφαλίσουμε αυτό το προϊόν, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Παράλληλα, τέθηκαν θέματα έλλειψης προσωπικού στα ξενοδοχεία, ενώ ζητήματα ασφάλειας των τουριστών έθεσε ο Στέλιος Βοριάς με φόντο τη δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία, προβλήματα που, όπως είπε, δεν πρέπει να κρύβονται κάτω από το χαλί. Και πραγματικά, τι ασφάλεια παρέχουμε σε αυτά τα εκατομμύρια τουριστών που έρχεται, όταν έχουμε ένα σύστημα υγείας που έχει ήδη καταρρεύσει? Οφείλουμε να παρέχουμε ασφάλεια σε αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι.